Στο Δήμο Κιλελέ, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι μέτρια. Από την πλευρά της διόδου των χωριών είναι παντού ανοιχτά. Έχω επικοινωνήσει με τις περισσότερες μονάδες για τα προβλήματα που έχουν τις ζωοτροφές. Έχουν τελειώσει την περισυλλογή των πεθαμένων ζώων και προχωρούμε σιγά σιγά και για τα ανοίγματα των δρόμων, για τα περιβόλια και τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες. Όσο αναφορά το θέμα του νερού, δεν είναι έτσι όπως υπόθηκε στην τηλεόραση. Πάρα πολλά χωριά έχουν πόσιμο νερό, αλλά δεν μπορούμε να υπερβούμε τη δήλωση της Υπουργού. Γι' αυτό το λόγο τώρα γίνεται έλεγχος σε όλα τα χωριά και μέχρι από το απόγευμα για τα περισσότερα και αύριο το πρωί θα υπάρχει ανακοίνωση που είναι το πόσιμο νερό. Όσον αφορά το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Κάρλα, τα πράγματα σήμερα είναι πολύ πιο ευχάριστα από ό,τι ήταν χθες. Ευχάριστα δεν μπορούν να γίνουν. Συγκριτικά όμως, το νερό άρχισε να πέφτει η άνοδος της λίμνης, για να πούμε πιο συγκεκριμένα νούμερα. Η λίμνη αυτή τη στιγμή είναι 49-50 από το ύψος της θάλασσας και ο κίνδυνος της πλημμύρας για το Σωτήριο, που είναι το πρώτο χωριό που θα κινδυνεύσει, είναι το 50 να φτάσει. Άρα έχουμε μισό μέτρο να ανέβει περίπου η λίμνη. Η λίμνη σήμερα ανέβηκε πολύ λίγους πόντους συγκριτικά με αυτούς που ανέβαινε μέχρι χθες. Αν αυτό συνεχίσει και γίνει καλή διαχείριση των υδάτων της Καρδίτσας και δεν μας βρέξει, πιστεύω ότι δεν θα γίνει εκένωση των χωριών. Βέβαια, αυτό δεν μειώνει την καταστροφή που έγινε στην συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν γίνει λίμνη 180.000 στρέμματα. Κάνω έκκληση προς όλη την κυβέρνηση, έχω μιλήσει με όλους τους υπουργούς, να δοθεί μια ειδική μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η λίμνη θα αργήσει πάρα πολύ να αδειάσει. Απάντηση έχετε πάρει, δεν αρκεί αυτά. Απάντηση είναι ότι αυτό το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί στην Ευρώπη πρώτη φορά και αυτοί είναι και οι ίδιοι πρέπει να το μελετήσουν, να το δουν, γιατί η ζημιά η οποία έγινε εκεί μέσα είναι ανυπολόγιστη.